Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Συγγνώμη. Σε αντίθεση με τους άλλους ομιλητές, εγώ θα σας ταλαιπωρήσω με κάποιες διαφάνειες που έχω ετοιμάσει και ίσως σας βοηθήσουν στην κατανόηση του αντικειμένου της σημερινής παρουσίασης. Να δώσω όμως τα συγχαρητήριά μου στο Ινστιτούτο 1 και στην ομάδα του, αλλά και στον κύριο Αρβανίτη και στην ομάδα τους, που αποφάσισαν να καταπιαστούν με αυτό το θέμα. Και αυτό γιατί η υιοθέτηση της πράξης, των πράξεων για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ψηφιακές αγορές είναι μια κομβική στιγμή στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της κάνουν το βήμα για να ρυθμίσουν τα ολιγοπόλια του διαδικτύου. Και αυτό γιατί τα ολιγοπόλια του διαδικτύου δεν είναι απλοί παίκτες της αγοράς, καθορίζουν την ίδια την αγορά, βασικά τους ανήκει η αγορά, όπως τους ανήκει και η δημόσια σφαίρα. Και αυτό το κάνουν μέσα από την κατασκευή και ανακατασκευή της αγοράς και της δημόσιας σφαίρας, μέσα από τον κώδικα, μέσα από το λογισμικό. Επομένως, στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα, οι κανόνες τίθενται από ιδιωτικές εταιρείες, ολιγοπόλια, τεράστιες, 7 θα το δούμε μετά, από αυτές είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Γίνεται λοιπόν ο καθορισμός των κανόνων με ιδιωτικό τρόπο, με τεχνολογικό τρόπο, με βάση τον κώδικα, και η στιγμή αυτή, η στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό το βήμα, ουσιαστικά βλέπουμε την επιστροφή της πολιτικής, έστω και αν κατά τη δική μου άποψη και ίσως και των ομιλητών, των υπόλοιπων ομιλητών, δεν είναι αρκετή. Για να καταλάβουμε τη σημασία του θέματος, σε νούμερα, όταν μιλάμε για επιγραμμικές πλατφόρμες, έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10.000 πλατφόρμες. 90% από αυτές είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, 7 από τις 10 μεγαλύτερες πλατφόρμες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, μεγαλύτερες επιχειρήσεις από, σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών. Επίσης, πρέπει να δούμε ότι την τελευταία δεκαετία οι 5 μεγαλύτεροι όμιλοι τεχνολογίας συγχώνευσαν ή εξαγόρασαν περισσότερες από 400 εταιρείες από νεοφυείς επιχειρήσεις ως πιθανούς ανταγωνιστές, αλλάζοντας τόσο τη δομή των παγκόσμιων, περιφερειακών και παγκόσμιων αγορών, όσο και έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στην καινοτομία, όπως υπόθηκε και πιο πριν από την συνομιλήτρια. Επίσης, η Ευρώπη είναι, λόγω της δομής της ενιαίας αγοράς, έχει πάρα πολλούς επιχειρηματικούς χρήστες, μικρές επιχειρήσεις, 40% των οποίων πουλούν προϊόντα στο διαδίκτυο μέσω επιγραμμικών πλατφορμών. Άρα έχουν σχέσεις εξάρτησης με αυτές. Και οι περισσότερες από αυτές, ειδικά στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, σύμφωνα με γκάλο που είχε κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 88% των επιχειρήσεων αυτών αντιμετώπισαν αθέμητες εμπορικές πρακτικές, κατά τη δική τους βέβαια άποψη, από τις μεγάλες πλατφόρμες. Και τέλος, στην Ελλάδα, στην ελληνική πραγματικότητα, το 2021 και λόγω της πανδημίας είχαμε μία έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 69% των χρηστών του διαδικτύου αγόρασε, έκανε έστω και μία αγορά ηλεκτρονικά. Το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά και οι καταναλωτικές συνήθειες των ίδιων των καταναλωτών αλλάζουν και μετατοπίζονται πολύ γρήγορα προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο αντίκτυπος των ολιγοπωλίων στις κοινωνίες, αν τον αναλύσουμε σε σχέση με τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους τελικούς χρήστες, είναι πολύ μεγάλος. Ως προς τους χρήστες, τους επιχειρηματικούς, υπάρχει έκθεση σε αθέμητους συμβατικούς όρους, ληστρική τιμολόγηση υπηρεσιών και ειδικά στην Ελλάδα, περιορισμός της καινοτομίας, καθώς καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω των αντιανταγωνιστικών πρακτικών να καινοτομήσουν και να φτάσουν, να φτάσει αυτή η καινοτομία στην κοινωνία. Και τέλος, έχουμε μία δομική συγκέντρωση ισχύως στις σχετικές αγορές και άρα έναν περιορισμό εξ αντικειμένου του ανταγωνισμού.
Όσον αφορά την ίδια την κοινωνία, τους τελικούς χρήστες, δηλαδή εμάς, επίσης υπάρχει έκθεση σε αθέμητους όρους, περιορισμός εναλλακτικών επιλογών σε υπηρεσίες. Οι περισσότεροι είμαστε πελάτες εισαγωγικά αυτών των μονοπωλίων, των ολιγοπωλίων. Υψηλή κίνδυνη σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, αφού μέσω του κώδικα και της ιδιοκτησίας πάνω στις πλατφόρμες μπορούν και καθορίζουν την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και περιορισμοί στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. Η πρώτη, καταρχάς να πούμε ότι πριν 23 χρόνια ακριβώς, το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει την πρώτη νομοθεσία για το διαδίκτυο, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την οποία ουσιαστικά πέρα από κάποιες υποχρεώσεις διαφάνειας, ουσιαστικά ορίζει ότι σε όλη την Ευρώπη τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ρυθμίζουν τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνίας πληροφορίας, τις επιχειρήσεις του διαδικτύου με άλλο τρόπο. Πρέπει να κυλήσουν 19 χρόνια ώστε να κάνει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρώτο δειλό βήμα, και αυτό είναι ο Platform to Business Regulation, ο οποίος κάνει κάποια βήματα για τη ρύθμιση των πλατφορμών. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση. Έτσι λοιπόν ρυθμίζει με έναν τρόπο λίγο περισσότερο ισορροπημένο τους γενικούς όρους που προσφέρουν στους επιχειρηματικούς χρήστες οι πλατφόρμες, ρυθμίζει τη σχέση επιχειρηματικού χρήστη πλατφόρμας για να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πάνω στις πλατφόρμες. Έχει υποχρεώσεις διαφάνειας κατάταξης, μη διακριτικής μεταχείρισης, πρόσβαση σε δεδομένα και κάποιες επίσης θα έλεγαν επαρκείς υποχρεώσεις για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε αυτή τη σχέση. Με τα λόγια της Margaret Vestager, ουσιαστικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή και μετά την υιοθέτηση της θέσμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά πετυχαίνουν μία σειρά θετικά αποτελέσματα, διαφάνεια ως προς τις αποφάσεις των πλατφορμών, διαφάνεια ως προς τον έλεγχο του περιεχομένου, αποτροπή ταχείας διάδοσης επικίνδυνης παραπληροφόρησης, αποφυγή προσφοράς μη ασφαλών προϊόντων κτλ. Ποια είναι η DSA όμως, για τι πράγμα μιλάμε? Είναι ένα πολυεπίπεδο, ένα νομοθέτημα με πολυεπίπεδες υποχρεώσεις για τους μεσάζοντες του διαδικτύου. Στο πρώτο επίπεδο ρύθμισης λοιπόν ρυθμίζονται όλοι οι μεσάζοντες. Έχουμε εκεί υποχρεώσεις διαφάνειας, έχουμε ένα ασφαλές λιμάνι όπου περιγράφεται πότε δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενούν αυτές τις πλατφόρμες, ένα σαφώς πιο συρρυκνωμένο ασφαλές λιμάνι από αυτό που είχαμε δει στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ρυθμίσει πιο πολύ το ψηφιακό περιεχόμενο. Ένα δεύτερο επίπεδο ρύθμισης έχουμε για τους παρόχους φιλοξενίας με τη διαδικασία notice and take down και την ουσιαστικά ταχεία, αυτός είναι ο σκοπός, η ταχεία αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες αυτές. Στο τρίτο επίπεδο ρύθμισης επιβάλλονται κανόνες χρηστής διαχείρισης του περιεχομένου των χρηστών και αντίστοιχα δικαιώματα προσφυγής των χρηστών. Γιατί μέχρι σήμερα η κατάσταση είναι ότι όταν στις πλατφόρμες αυτές περιορίζεται η ελευθερία έκφρασης ενός χρήστη, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, αλλά ένα απόκειτο ουσιαστικά στη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας για το αν θα γίνει κάτι, θα επιληθεί μια διαφορά. Στο τέταρτο επίπεδο ρύθμισης ρυθμίζονται πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Εκεί υπάρχουν κάποιες επιπρόσθετες σημαντικές υποχρεώσεις αναφορικά με τους κινδύνους και την πρόληψη αυτών για τα θεμελιώδη δικαιώματα, διαφάνειας αναφορικά με τη διαφήμιση και διαφάνεια σε σχέση με τη λειτουργία των αλγορίθμων στις πλατφόρμες αυτές και υποχρεώσεις πληροφόρησης ενώπιον των αρχών. Φυσικά συμπληρώνεται ο κανονισμός, όπως κάθε νομοθέτημα που σέβεται τον εαυτό του, με αρμοδιότητα της ίδιας της Κομισιόν να επιβάλλει κυρώσεις. Όσον αφορά την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η οποία πλέον ρυθμίζει τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, τις ακόμη μάλλον μεγαλύτερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αναφέρει η Vestager, η οποία ήταν
πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν ο εμπνευστής, ο άνθρωπος που ξεκίνησε με την ομάδα της αυτή την προσπάθεια, όταν ήταν επίτροπος για τον ανταγωνισμό και πλέον αντιπρόεδρος επιτροπής, ότι πλέον πρέπει να ρυθμιστούν οι κανόνες του παιχνιδιού για τις πλατφόρμες αυτές και τέτοια ρύθμιση υπάρχει σε τομείς ήδη όπως οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες κτλ. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Υπάρχει μια ιδεολογία νεοφιλελεύθερη ότι σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς και μάλιστα υπό την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού μειώνεται η ρύθμιση. Ακριβώς το αντίθετο δείχνει η πράξη. Η ρύθμιση πολλαπλασιάζεται και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, απλώς είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από μόνες τους οι αγορές δεν παράγουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τις κοινωνίες. Πρέπει λοιπόν αναγκαστικά τα κράτη ή η πολιτική να παρέμβει για να εξισορροπηθούν, ας το πούμε, οι αγορές, να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός, να υπάρξει καινοτομία, να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της Digital Markets Act? Καθορίζει τις βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας με βάση πάρα πολύ υψηλά κατόφλια, με βάση τόσο τον ετήσιο κύκλο εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δις, όσο και στα εκατομμύρια χρήστες. Άρα, εδώ στην Ελλάδα, προφανώς δεν έχουμε κάποια τέτοια πλατφόρμα η οποία θα ρυθμιστεί. Χρησιμοποιούμε όμως όλοι τέτοιες πλατφόρμες στην καθημερινότητά μας, οι οποίες προσφέρουν μία σειρά υπηρεσίες διαμεσολάβησης, όπως επιγραμμική αναζήτηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμοιρασμός βίντεο, instant messaging και τέλος πάντων όλες οι κομβικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Τις βασικές αυτές πλατφόρμες καθορίζει η Επιτροπή με απόφασή της και έχει τη δυνατότητα να τους επιβάλλει πέρα από τις υποχρεώσεις της πράξης που προβλέπονται στην πράξη και δομικές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το δομικό τους χαρακτήρα. Ποιες είναι όμως οι υποχρεώσεις αυτές? Υπάρχει μία λίστα απαγορεύσεων και υποχρεώσεων, απαγορεύσεων αθέμητων ή αντιανταγωνιστικών εμπορικών πρακτικών που έχουν τυπολογηθεί ότι συμβαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες και έτσι έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Θεσμή, το Ευρωκοινοβούλιο και υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όχι εκ των υστέρων να σεβαστούν το δίκαιο του ανταγωνισμού, αλλά εκ των προτέρων απαγορεύει τέτοιες τέτοιες πρακτικές, όπως παραδείγματος χάρη η πλατφόρμα να προσφέρει μία υπηρεσία ίδια με αυτή που προσφέρουν επιχειρηματικοί χρήστες της, αλλά στη δική της υπηρεσία να έχει διακριτική μεταχείριση. Επίσης, πολύ σημαντικό, υποδομές για διαλειτουργικότητα και ελευθερία διαλειτουργικότητας των χρηστών, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και η ελευθερία των χρηστών ως καταναλωτών να επιλέγουν την πλατφόρμα που αυτοί θέλουν ελεύθερα, αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις να παράγουν καινοτομία ελεύθερες. Απαγόρευση στοχευμένης διαφήμισης εκτός της πλατφόρμας, απαγόρευση πρακτικών παροχής πλεονεκτημάτων, το είδαμε, σε σχέση με υπηρεσίες της ίδιας πλατφόρμας, και απαγόρευση συνδυασμού προσωπικών δεδομένων μεταξύ πλατφορμών της ίδιας, του ίδιου ομίλου, της ίδιας εταιρείας, που συμβαίνει, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Facebook, που έχει και το WhatsApp και το Instagram και συνδυάζει δεδομένα. Τα ωφέλη του πλαισίου αυτού είναι υπαρκτά και είναι σημαντικά και αφορούν και την ελληνική πραγματικότητα. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πλέον, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή, ήδη έχει τεθεί η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θα τεθεί σε ισχύ το Μάρτιο του 2023 και θα περάσει και ένα εξάμηνο για να εκδοθούν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ορίζουν αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Λοιπόν, πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικά και μη που τηρούν οι πλατφόρμες και αφορούν τον επιχειρηματικό χρήστη και τους τελικούς καταναλωτές, τους πελάτες του, δυνατότητα ελεύθερης επιλογής πλατφορμών, ευκαιρίες για καινοτομία και ανταγωνισμό επί ίσης όρης, ασφάλεια δικαίου στους όρους που θα επιτάσσει η πλατφόρμα στο χρήστη και πιο δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον με μια σειρά διατάξεις. Αντίστοιχα, οι τελικοί χρήστες αποκτούν κάποια μέσος κάποια δικαιώματα,
προφανώς περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, δυνατότητες αλλαγής παρόχου μέσω της φορητότητας, θα δούμε αν θα λειτουργήσει αυτό, πρόσβαση σε υπηρεσίες σε πιο δίκαιες τιμές και βέβαια λόγω της καινοτομίας και του ανταγωνισμού προκύπτουν και νέες θέσεις εργασίας και αυτό αφορά την κοινωνία ευρύτερα. Όπως είπαμε, λόγω της δομής της η ρύθμιση των διαμεσολαβητών του διαδικτύου και των πυλωρών του διαδικτύου έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, στην ελληνική οικονομία στην οποία ένα συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων έχουν λίγους ή πολλούς εργαζόμενους, κάτω των 10 και οι περισσότερες από αυτές πλέον δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα περάσουν στην Ελλάδα συμπληρωματικοί νόμοι, συμπληρωματικοί των DSA και DMA, οι οποίοι θα εγκαθιδρύουν αρχές εποπτείας και επιβολής συμμόρφωσης με αυτούς τους κανονισμούς, αρχές στις οποίες θα μπορούν να προσφεύγουν αυτές οι επιχειρήσεις και να ζητούν τα δικαιώματά τους, κάτι που δεν έγινε με το platform του Business Regulation, το οποίο δεν έχει τύχει εφαρμογής μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, όπως γνωρίζω. Σε μια κριτική επισκόπηση, λοιπόν, του πλαισίου αυτού, νομίζω ότι μπορούμε να κατατάξουμε με ασφάλεια τα DSA, DMA ως δίκαιο της οικονομίας αγοράς, τουλάχιστον στις περισσότερες των διατάξεών τους. Αρχιτεκτονικά, αν το δούμε, το δίκαιο του ανταγωνισμού ρυθμίζει εκ των υστέρων, εξ post, τις επιχειρήσεις αυτές, τα ολιγοπόλια του διαδικτύου. Καθίσταται πλέον αναγκαία η ρύθμιση με τα DSA, DMA και των προτέρων εξάντε, ακριβώς γιατί πλέον η αγορά έχει πάρει αυτή τη δομή, τα αποτελέσματα, τα διανταγωνιστικά ήδη τα βιώνουμε και επίσης για μια σειρά άλλους λόγους οι εταιρείες αυτές δεν είναι κλασικοί παίκτες αγοράς όπως είδαμε, αλλά γιατί έχουν τεράστιες οικονομίες κλίμακας, έχουν network effects, αποτελέσματα δικτύου, έχουν lock-in effects, δηλαδή κλειδώνουν τους χρήστες τους, εν ολίγης μέσα από αυτές τις πλατφόρμες δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και η αγορά και παραμένουν ατομικό κεφάλαιο, δεν καθίστανται ποτέ κοινωνικό κεφάλαιο, δεν λειτουργεί δηλαδή, δεν περνάμε στην δυνατότητα να παραχθεί καινοτομία, να λειτουργήσει η αγορά, να πέσουν οι μέσα κτλ. Όμως είναι και ένα πλαίσιο ρύθμισης στις σχέσεις επιχειρηματικών χρηστών και πλατφορμών. Εδώ δεν ρυθμίζονται τελικοί χρήστες, ρυθμίζεται η σχέση των πλατφορμών αυτών με τις μικρές επιχειρήσεις. Ρυθμίζεται με υποχρεώσεις διαφάνειας, απαιτήσεις για δίκαιους συμβατικούς όρους, πρόσβαση σε δεδομένα, ρήτρες απαγόρευσης, αθέμητων και ανταγωνιστικών πρακτικών κτλ. Και βέβαια έχουμε και ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή. Τα είδαμε πιο πάνω, εφαρμόζονται υποχρεώσεις που προστατεύουν τους τελικούς χρήστες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετή μια τέτοια ρύθμιση. Αν δούμε το δίκαιο, το φαινόμενο του δικαίου, το θετό δίκαιο, ουσιαστικά, αν το δούμε γενικά, το δίκαιο, ο ρόλος του είναι η άρση της αδικίας. Η ρύθμιση, η εξομάλυνση των εξαρτήσεων, των σχέσεων εξουσίασης και των ανισορροπιών. Είτε είναι δίκαιο του καταναλωτή, είτε είναι δίκαιο ανταγωνισμού, είτε είναι εργατικό δίκαιο. Αρκεί λοιπόν αυτή η ρύθμιση που είδαμε πιο πάνω για έναν αντιεξουσιαστικό ορίζοντα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχέση με τις πλατφόρμες αυτές. Πιστεύω όχι, γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για ρύθμιση της οικονομίας αγοράς, αλλά μιλάμε και για την ίδια τη δημόσια σφαίρα. Και αν δούμε τις αναλογίες μεταξύ του φυσικού δημόσιου χώρου και του ψηφιακού δημόσιου χώρου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναλογίες. Στον δημόσιο χώρο είμαστε ελεύθεροι, δεν ανήκει σε κανέναν, μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, ενώ ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι πλήρως ρυθμισμένος από ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη μόνο ένα δίκαιο της οικονομίας αγοράς, αλλά ένα δίκαιο προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων με πιο αυστηρούς όρους και ένα από δίκαιο καταναλωτή, ένα δίκαιο του πολίτη, ένα δίκαιο της δημοκρατικής ψηφιακής δημόσιας σφαίρας. Και τέλος, ένα δίκαιο των κοινών. Μπορεί να μην μπορούμε να πάρουμε την ιδιοκτησία
της δημόσιας σφαίρας και των μέσων παραγωγής, εν πάση περιπτώσει, γιατί μιλάμε για ουσιαστικά εταιρείες οι οποίες είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα και τη δημόσια σφαίρα μέσα από ρυθμίσεις των εταιριών αυτών, των πολύ μεγάλων εταιριών, και μπορούμε να σκεφτούμε προτάσεις, τέτοιες προτάσεις, και τελειώνω με αυτό, όπως προτάσεις οι οποίες θα βάζουν μπροστά την κοινοτικοποίηση των πλατφορμών, δηλαδή προτάσεις οι οποίες θα βάζουν στη λήψη των αποφάσεων, θα βάζουν μέσα τις κοινότητες των χρηστών, αλλά θα μεταφέρουν αξία από τις πλατφόρμες, από το δικτυοκρατικό κεφάλαιο στους χρήστες. Ευχαριστώ.